Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό πάμε να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο που συχνά πυκνά μας έχει βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε ένα δύσκολο για πολλούς κόσμο ενιών, που όμως είναι η πραγματικότητά μας στη γεωπολιτική και τη γεωστρατηγική. Και θέλω να υπενθυμίσω στους περισσότερους από τους ακροατές του 984 ότι ο ομότιμος καθηγητής, πανεπιστημιακός δάσκαλος, Θεόδωρος Καριώτης, δεν είναι μόνο ο άνθρωπος που εισήγαγε όλη τη χώρα στην υπόθεση της ΑΟΣ, είναι ταυτόχρονα και ο άνθρωπος που πρώτος κατέδειξε τη σημασία του νησιωτικού συμπλέγματος του Καστελορίζου και πρέπει να το πω, να το αποκαλύψω σήμερα το πρωί, είναι ο άνθρωπος που μας έβαλε πριν 5 χρόνια και την ιδέα, και ορθώς την έβαλε, τα δελτία καιρού, τουλάχιστον της Κρήτη TV, να συμπεριλαμβάνουν απαραίτητος και αυτό το σύμπλεγμα με ό,τι στοιχεία μετρολογικά υπάρχουν. Ως εκ τούτου, δεν νομίζω ότι υπάρχει και καταλληλότερος μετά το θόρυβο που έχει ξεσπάσει στην πατρίδα μας, πολλές φορές από αδιάβαστους, θα τολμήσω να πω, πολιτικούς, να μας εισαγάγει εκ νέου στο νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελορίζου, όχι μόνο γεωγραφικός, αλλά θα έλεγα και νομικός ή με άλλες έννοιες, χωρίς να είναι ο ίδιος νομικός. Κύριε Καριώτη, καλημέρα σας από το Ηράκλειο. Καλημέρα σας. Κύριε Καριώτη, θέλω να σας ρωτήσω ευθύς εξ αρχής, γιατί με 2 απανοτά σας άρθρα καταδείξατε τις υπερβολές στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Θα ξεκινήσω μάλλον με μία απλή ερώτηση, στοιχειώδους γεωγραφίας. Το νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελορίζου ανήκει στα Δωδεκάνησα, είναι τμήμα του Αιγαίου? Κοιτάξτε, εμείς αυτό ξέρουμε και γνωρίζουμε, ότι καταρχάς δεν αφισβητεί κανείς ότι το Καστελόριζο ανήκει στα Δωδεκάνησα. Και εμείς πάντοτε λέγαμε, και σωστά κατά τη γνώμη μου, ότι ανήκει στο Αιγαίο Πέλαγος. Από εκεί και έπειτα, όταν εγώ διάβασα τα άσχετα πράγματα που τα είπε ο κύριος Τσιρώνης, άσχετα από την έννοια ότι του δώσανε πολιτική έμφαση, υποθέτω ο Φουκαράς συζητούσε μόνο θέμα γεωγραφίας, και όταν μιλούσε για θεωρητικά πλέον τη θάλασσα και παγκόσμια γεωγραφία, εξέφρασε σωστά τη γεωγραφική θέση που έχει η Διεθνής Υδρογραφική Υπηρεσία, που είναι τμήμα του ΟΗΕ, και λέει ότι το Καστελόριζο ανήκει στην Μεσόγειο. Του δώσανε πολιτική προέκταση, μπορεί και να το είπε για λόγους πολιτικούς, αλλά δεν αντιλαμβάνομαι, δηλαδή, η πολιτική λόγη θα ήταν τι, να αδυνατήσει τη σημασία του Καστελόριζου νομικά σε περίπτωση που πάμε να συζητήσουμε το θέμα στη Χάγη. Μα η Χάγη δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει εάν δεν δοθεί πλήρη επίρρεια στο Καστελόριζο. Δεν θα δοθεί επειδή το είπε η υδρογραφική υπηρεσία ή επειδή οι Τούρκοι λένε ότι δεν ανήκει στο Αιγαίο. Ανεξάρτητα από όλα αυτά, το Διεθνές Δικαστήριο θα λάβει τις αποφάσεις του σε σχέση με την τοποθεσία του, την γεωγραφική, αλλά όχι σε σχέση. Δηλαδή δεν χάνει την δική του θέση το Καστελόριζο αν ανήκει στην Μεσόγειο ή στο Αιγαίο. Δεν πρόκειται, δηλαδή, η απόφαση, εάν είναι, δεν μας δώσει ουσιαστικά αυτό που υποψιαζόμαστε, δεν μας δώσουν πλήρη επίρρεια των δικαιωμάτων του Καστελόριζου, και έτσι δεν θα έχουμε θαλάσσια σύνορα με την Κύπρο. Εδώ βέβαια θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρέμβαση που είναι ότι και αυτός λάθος το λέμε, διότι εγώ τόνισα από την αρχή ότι το κλειδί είναι η στρογγύλη. Εάν δεν υπήρχε η στρογγύλη, εμείς δεν έχουμε θαλάσσια σύνορα με την Κύπρο. Δεν είναι το Καστελόριζο που μας δίνει τα θαλάσσια σύνορα. Αλλά να επαναλάβω, γιατί ίσως δεν έγινα αντιληπτός, η πλήρη επίρρεια δεν χάνεται επειδή δεν ανήκει στο Αιγαίο. Κύριε Καριώτη, εγώ θέλω λιγάκι να μείνουμε και στα δύο πεδία. Γεωγραφικός, από ό,τι θυμάμαι και εγώ από τα χρόνια του Δημοτικού, παρά την αίσθηση που είχαμε, όπως και νοτίως της Κρήτης, δεν υπήρχε χαρακτηρισμός Αιγαίων, αρχιπέλαγος ή πέλαγος, ούτε για τα νότια της Κρήτης, ούτε για το Καστελόριζο. Υπήρχε η αναφορά σε κάποια βιβλία του Δημοτικού, θυμάμαι, νότιο-ανατολικό Καρπάθιο για το Καστελόριζο, αλλά αυτά για 1-2 χρονιές, κατά βάση η Μεσόγειος. Θέλω να μείνουμε λίγο στη γεωγραφία, γιατί το έχετε ψάξει και λέτε ότι ο Διεθνής Υδρογραφικός Οργανισμός
δεν περιέχει τέτοια αναφορά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Φαντάζομαι ότι όλες αυτές τις δεκαετίες ελληνικές κυβερνήσεις δεν περιλαμβάνουν το Καστελόριζο ως τμήμα του Αιγαίου. Κάνω λάθος? Δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτό που λέτε, υπό την έννοια ότι το θεωρούσαν μέρος του Αιγαίου, αλλά φαίνεται ότι είχαν δεχτεί αυτή την γνώμη ουσιαστικά, που δεν είναι τίποτα άλλο, δεν είναι καμία νομική υπόσταση όσο αφορά τα γεωγραφικά θαλάσσια όρια που βάζει η Παγκόσμια Υδρογραφική Υπηρεσία. Το γεγονός είναι ότι εμείς είχαμε κουβεντιάσει το θέμα της Αιφαλοκρηπίδας πολλά χρόνια πριν υπάρξει ΑΟΣ και Δίκαιο Θάλασσας, ουσιαστικά του 82, και στις κουβέντες που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια για την ελληνοτουρκική διαφορά συζητούσαμε τα θέματα του Αιγαίου, και ουσιαστικά όλες οι κυβερνήσεις μπορείτε να πείτε ότι είχαν μια τουρκική θέση, συζητούνται τα πάντα εκτός Καστελόριζου, γιατί το Καστελόριζο ήταν εκτός Αιγαίου. Και οι Έλληνες, που δεν ήταν τσιρόνιδες όλα αυτά τα χρόνια, είχαν δεχτεί αυτή την ιστορία. Μιλούσανε για Υφαλοκρηπίδα, μιλούσαν για χωρικά ύδατα, και μάλιστα για όλα αυτά τα χρόνια ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά ήταν η επέκταση των χωρικών υδάτων, και συζητούσαν σε ένα μέρος να παραμείνουν 6, σε ένα πάνε 8, σε ένα πάνε 10, σε ένα πάνε 12. Και επομένως η ιστορία ξαφνικά, επειδή βρεθήκαμε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση πάλι μετά από τις πρέσπες, και υποψιάζονται όλοι ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να θέλει να λύσει και την ελληνοτουρκική διαφορά, και θεωρητικά λένε ότι μπορεί να θέλει να το λύσει εις βάρος της Ελλάδας, όπως το έκανε υποτίθεται με τις πρέσπες. Πείτε μου κάτι. Δεν νομίζω θα βάζει τον κύριο Τσιρόνι να ξεκινήσει αυτή την ιστορία. Νομίζω ότι είστε σαφείς. Ισχύει κάτι την άποψή σας ότι η Τουρκία επί της ουσίας μας παγίδευσε επί δεκαετίες να συζητάμε για τα προβλήματα του Αιγαίου, αλλά όχι για το Καστελόριζο? Ναι, κοιτάξτε, δεν ξέρω αν είναι σωστή η έκφραση ότι μας παγίδευσε, διότι εμείς κακώς είχαμε δεχτεί να γίνονται αυτές οι συζητήσεις και να μην περιλαμβάνεται το Καστελόριζο. Μάλιστα. Τώρα, έχετε μία εικόνα ότι ο Διεθνής Υδρογραφικός Οργανισμός έχει υπό αναθεώρηση τα τοπονύμια, μεταξύ των οποίων υπάρχει η ελληνική θέση να συμπεριληφθεί το νησί μας Κύθυρα στο Ιόνιο Πέλαγος και το Καστελόριζο στο Αιγαίο. Όχι. Όχι. Αυτό που είχε, δεν συζητήσαμε ποτέ όταν έγινε η ελληνική αντιπροσωπεία, όταν κουβεντιάζανε αυτά τα θέματα με τα τοπονύμια πάλι, ναι. που δεν έχουν καμία νομική υπόσταση. Η Διεθνής Υδρογραφική Υπηρεσία είχε τα Κύθυρα σαν μέρος του Αιγαίου Πελάγους, και εμείς ζητήσαμε να μπει στο Ιόνιο Πέλαγος, και το αποδέχτηκαν. Έτσι κι αλλιώς, άμα ξέρετε την ελληνική γεωγραφία τουλάχιστον, τα Κύθυρα ήταν ένα από τα νησιά του Ιωνίου Πελάγους. Επομένως, είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση και αντίστροφη ουσιαστικά με το Καστελόριζο. Το Καστελόριζο είναι μέρος του Αιγαίου και η υδρογραφική υπηρεσία το έβγαλε εκτός Αιγαίου. Τα Κύθυρα ήταν εκτός Ιωνίου Πελάγους και δέχτηκαν να το βάλουν στο Ιόνιο. Εμείς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια άλλη περίοδο αυτή που θα συγκεντρωθούν πάλι τα κράτη για τα τοπονύμια, και εμείς ουδέποτε ζητήσαμε, από ό,τι γνωρίζω, από την Διεθνή Υδρογραφική Υπηρεσία να περιλάβει το Καστελόριζο στο Αιγαίο Πέλαγος. Τώρα, εγώ αν αντιλαμβάνομαι σωστά, σπέβδεται να πείτε και προς το ελληνικό πολιτικό σύστημα εσείς με έναν τρόπο, με τα δύο σας αυτά άρθρα, ότι ας αφήσουμε κατά μέρος τις εκτιμήσεις και τις καταγραφές του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού τα γεωγραφικά στοιχεία, γιατί αυτά δεν παράγουν νομικό και πολιτικό αποτέλεσμα, ειδικά όσον αφορά την αποκλειστική οικονομική ζώνη και το σύμπλεγμα του Καστελόριζου. Σωστά το αντιλαμβάνομαι? Απολύτως, το λέτε πάρα πολύ σωστά, ακόμα καλύτερα και από μένα. Έχετε επίσης αυτά τα άρθρα παραθέσει ένα χάρτη που δείχνει την επέκταση της Ελλάδας από το 1832 μέχρι το 1947, που λέτε εύστοχα, ευτυχώς περιλαμβάνει και το σύμπλεγμα του Καστελόριζου και κυρίως το κομβικό σημείο της Μεγίστης. Σωστά?
Ναι, βεβαίως. Το χάρτη με τα χρώματα που έχει δείχνει το Καστελόριζο, αν θυμάμαι καλά, ένα σκούρο κόκκινο χρώμα που δείχνει και τα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου, λέγοντας ότι το Καστελόριζο είναι μέρος της Δωδεκανήσου. Μάλιστα. Τώρα, είτε με Αιγαίο είτε χωρίς Αιγαίο, νομίζω ότι όλοι μπορούν να συμφωνήσουν ότι το Καστελόριζο είναι αμιγώς ελληνική γη, το νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελορίζου. Και εσείς μας έχετε πει, παράλληλα με την ΑΟΣ, από τις αρχές της δεκαετίας του 80, πόσο κομβικής σημασίας είναι αυτό το σύμπλεγμα, ιδίως δε η Μεγίστη. Με βάση και το αφήγημα της... Ιδίως η Στρογγύλη. Η Στρογγύλη, ναι, έχετε δίκιο, συγγνώμη. Με βάση αυτό το αφήγημα, λοιπόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω, το γεγονός ότι η Τουρκία έρχεται με το στρατήγημα της γαλάζιας πατρίδας και μας κάνει όλους να ξαναθυμηθούμε, δυστυχώς, μόνο τότε, την υπόθεση της ΑΟΣ για αυτό το σύμπλεγμα, τι περισσότερο θα πρέπει να σημαίνει για μας? Κοιτάξτε, απλώς αντιλαμβάνεται η Τουρκία ότι ουσιαστικά πρέπει να παίξει το παιχνίδι της Κίνας, δηλαδή να απαιτήσει περισσότερα από όσα δικαιούται, ούτως ώστε να πάρει ένα κομμάτι από αυτά που δεν δικαιούται. Και αυτό συνεχίζει συνεχώς. Η Τουρκία ουδέποτε είπε, και ο Νταβούτογλου το είχε δηλώσει αυτό, ότι το Καστελόριζο ανήκει στην Ελλάδα. Δεν έχουν αφισβητήσει ποτέ την ελληνικότητα του συμπλέγματος του Καστελόριζου. Απλώς θέλουν να δείξουν ότι, διότι βλέπετε με βάση τα αποτελέσματα άλλων δικαστηρίων, διεθνών δικαστηρίων κτλ., τα διάφορα Καστελόριζα σε διάφορες περιοχές έχουν χάσει την πλήρη επίρρεια, και αυτό είναι που φοβούμαστε και εμείς, διότι υπάρχει ένας τεράστιος όγκος μιας ακτογραμμής και απέναντί του βρίσκεται ένα μικρό νησί, και δυστυχώς τα διεθνή δικαστήρια δεν δίνουν πλήρη επίρρεια σε αυτά, όπως τα αποκαλώ, Καστελόριζα. Αλλά αυτό θα συνεχιστεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά εμείς δεν έχουμε επιλογή. Δηλαδή, ξέρετε, και να σας το πω έτσι και λίγο ηρωνικά, δεν μπορεί η Ελλάδα να βάλει τον κύριο Συρίγο και τον κύριο Καριώτη να συζητήσουν πόση θάλασσα θα δώσουν στους Τούρκους. Αυτό θα είναι κάτι που δεν μπορεί κανείς να το δεχτεί, ούτε ο κύριος Συρίγος θα το έκανε, ούτε ο κύριος Καριώτης. Επομένως, η μόνη μας λύση είναι, δεν μπορούμε να τα βρούμε μεταξύ μας. Και γι' αυτό απορώ που υποτίθεται ο κύριος Κατρούγκαλος συνεχίζει να μιλάει με τον Υπουργό των Εξωτερικών της Τουρκίας κτλ. Πρέπει να πιέσουμε να πάμε στα διεθνή δικαστήρια. Και εκεί δεν μπορούμε να πάμε μονομερός. Είχε πάει ο Μακαρίτης, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, και μας διώξανε. Πρέπει, λέει, να έρθετε και οι δύο παρέα. Επομένως, σας είπα και πάλι, δεν ξέρω γιατί υπάρχουν και αυτές τώρα τελευταία, επειδή υπάρχει και ένα είδος προεκλογικής, πλέον αυξημένης προεκλογικής εκστρατείας. Βρέθηκε ο κύριος Τσιρόνης, και είναι αυτό, ξέρετε, που εγώ ζω 50 χρόνια στην Ουάσιγκτον και με ενοχλούν τα δύο P, που είναι πατριωτισμός και προδοσία. Οι μισοί είναι πατριώτες, οι άλλοι μισοί είναι προδότες, και αυτό συνεχίζεται για πάντα στην Ελλάδα. Μα βλέπω ότι στο άρθρο σας μιλάτε και για μια υπερβολική αντίδραση από πλευράς του κυρίου Κουμουτσάκου. Μου έκανε εντύπωση αυτό, κύριε Καριώτη. Ναι, βεβαίως, γιατί υποτίθεται αυτά που είπα εγώ, να τα ξέρει ο κ. Κουμουτσάκος. Ήταν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Οι θέσεις αυτές της δημοκρατικής υπηρεσίας είναι γνωστές στον κ. Κουμουτσάκο. Αλλά ο κ. Κουμουτσάκος, ίσως πολύ σωστά μπορεί να πει κανείς, παίζει και αυτός ένα πολιτικό παιχνίδι. Από ό,τι υποψιάζουμε, θέλει να είναι ο επόμενος Υπουργός Εξωτερικών του κ. Μητσοτάκη. Και όλοι αυτοί βγάζουν κάποιες κορώνες για αυτό το θέμα. Κύριε Καριώτη, είπατε και κάτι άλλο σημαντικό, που πολλοί δεν το γνωρίζουν. Παρουσιάσατε την ανάλυση του Wilson στα 1979 για την ελληνοτουρκική διαφορά, χρησιμοποιώντας την αρχή των δακτύλων, τότε για την οριοθέτηση της φαλοκρηπίδας. Δεν είχαμε ακόμη ψηφισμένο το Διεθνές Δίκαιο της Θαλάσσης, ούτε μιλάγαμε για ΟΣ. Ωστόσο, λέτε εσείς ότι ακόμη και η ανάλυση αυτή τροχιοδεικτεί τι συμβαίνει στο σύμπλεγμα του Καστελόριζου. Θέλετε να μου πείτε δύο κουβέντες γι' αυτό? Ναι, κοιτάξτε, αυτό βέβαια είναι κάτι που δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να το
κερδίσει η Τουρκία. Η θέση του Wilson ήταν ότι πρέπει να βρεθεί ένας συμβιβασμός, να δώσουν κάτι στο Αιγαίο, να δώσουν κάτι από το Αιγαίο στην Τουρκία, και ο ίδιος πολύ σωστά δεν συζήτησε το θέμα του Καστελόριζου, διότι πάντοτε θεωρείται ότι δεν ήταν Αιγαίο. Υπάρχει αυτό που λέγανε πάντοτε η ελληνοτουρκική διαφορά στο Αιγαίο, και επομένως δεν έχει καμία, εκτός από κάποια γεωγραφική έννοια, μια πολιτική και νομική αξία το ότι το Καστελόριζο είναι ή δεν είναι στο Αιγαίο. Πάμε σε αυτή, καθ' αυτή σας παρακαλώ πολύ, την αξία του νησιωτικού συμπλέγματος του Καστελόριζου, και μάλιστα έτσι όπως έχετε περιγράψει το σημείο κλειδί της Στρογγύλη. Θέλω να σας ρωτήσω αν εμένετε στην άποψη ότι η κυρίαρχη αντίληψη για μας θα έπρεπε να είναι μια γρήγορη οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Ναι, βεβαίως, διότι αυτό έχει σχέση με αυτό που σας είπα προηγουμένως. Η διαφορά μας πρέπει να λυθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Δεν μπορεί να λυθεί στο Διεθνές Δικαστήριο του Δίκαιου Θάλασσας, διότι δεν έχει υπογράψει Δίκαιο Θάλασσας η Τουρκία. Πολύ απλά. Αυτά είναι μέσα στις δικαιοδοσίες του Δίκαιου της Θάλασσας. Και επομένως η θέση μας είναι: ελάτε Τούρκοι να τα βρούμε στη Χάγη. Οι Τούρκοι δεν το δέχονται αυτό. Επομένως εμείς μπορούμε ουσιαστικά, παρά δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, να τους εκβιάσουμε και να πάνε αναγκαστικά στη Χάγη, κάνοντας μία οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Θα μου πείτε γιατί δεν κάνουμε με την Κύπρο. Εκεί θα θεωρηθεί ίσως πιο προβληματικό και θα θυμώσει ακόμα περισσότερο η Τουρκία. Επομένως η σωστή οριοθέτηση είναι με την Αίγυπτο. Κάνοντας λοιπόν εμείς οριοθέτηση με την Αίγυπτο, θα πεταχτεί αμέσως η Τουρκία εξοργισμένη και θα την αφισβητήσει. Αλλά δεν μπορεί να την, εκτός αν θέλει να την αφισβητήσει στρατιωτικά, που δεν πρόκειται να το κάνει, θα την αφισβητήσει επομένως νομικά. Και πρέπει να πει, να πάει στο δικαστήριο και να πει: εγώ θέλω να δικαστεί αυτή η υπόθεση, διότι εγώ έχω θαλάσσια σύνορα με την Αίγυπτο. Εμείς πρέπει, καταρχάς η Ελλάδα πρέπει να αποδεχτεί την Τουρκία να πάει να συζητήσει το θέμα. Η Ελλάδα πρέπει να πει: δεν πρόκειται να συζητήσουμε την οριοθέτησή μας με την Αίγυπτο μόνο, θα ζητήσουμε την ολική οριοθέτηση των ελληνοτουρκικών θαλάσσιων συνόρων. Και το πρόβλημα αυτό ισχύει όσο αφορά την Αίγυπτο, είναι όλα αυτά τα χρόνια, διότι ο Σίσι, που ξαφνικά ήμασταν τυχεροί που άλλαξε το καθεστώς της Αιγύπτου και είναι πολύ εχθρικό πλέον προς την Τουρκία, όπως βέβαια είμαστε και τυχεροί με τις θέσεις που έχει το Ισραήλ. Ο Σίσι τελευταίες φορές και από την εποχή, τα τελευταία 4-5 χρόνια, όταν ζητάμε να γίνει αυτή η οριοθέτηση, μας λέει: κάντε με την Κύπρο, ούτως ώστε εγώ να κολλήσω και έτσι δεν θα έχω πρόβλημα με την Τουρκία. Αυτό πρέπει να αλλάξει, γιατί γινόντουσαν αυτές οι τριμερείς και λέγαμε ότι συζητάμε και τα θέματα των γεωγραφικών συντεταγμένων. Οι υδρογραφικές υπηρεσίες, η υδρογραφική υπηρεσία της Ελλάδας είναι από τις καλύτερες στον κόσμο. Η οριοθέτηση των γεωγραφικά υπάρχει, και κάθε τόσο λέμε να το συζητήσουμε και τα λοιπά. Μα κάποιοι κοροϊδεύουν, διότι η οριοθέτηση αυτή είναι ήδη έτοιμη. Επομένως πρέπει να υπάρξει αυτή η συμφωνία ανάμεσα στον Τσίπρα και στον Σίσι. Δηλαδή, αν θέλει ο κύριος Τσίπρας, που από ό,τι φαίνεται δεν έχει πολύ καιρό μπροστά του, να αφήσει κάτι καλό, θα είναι να κάνει την οριοθέτηση της ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Ήχει λίγο παράδοξα ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ακόμη και χθες, ανήμερα της 25ης Μαρτίου, μίλησε για την προστασία της ελληνικής ΑΟΣ, που είναι και ευρωπαϊκή ΑΟΣ, και λέω ήχει παράδοξα, όταν εμείς ήδη δεν έχουμε ανακήρυξη ΑΟΣ. Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν το θεωρώ. Δηλαδή, κανονικά έπρεπε κάποιος να πει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι και εσείς μιλάτε ανάποδα από ό,τι μιλάει ο κύριος Τσιρόνης. Για ποια ΑΟΣ μιλάτε να την προστατεύσουμε? Η ΑΟΣ δεν υφίσταται εάν δεν την ανακηρύξεις.
Ο κ. Παυλόπουλος είναι επίσης νομικός και αυτά είναι πολιτικά παιχνίδια, εθνική εορτή, να πούμε ζήτω η ελληνική ΑΟΣ που δεν υφίσταται. Ένας άλλος καθηγητής πριν μερικές μέρες, επιβεβαιώνοντας πλήρως την ανάλυση που σε αυτή εδώ την εκπομπή είχατε κάνει, κύριε Καριώτη, συμφώνησε μαζί σας ότι θέλει λίγο προσοχή με επίκεντρο το Καστελόριζο φυσικά, στους όρους συνδιαχείριση και συνεκμετάλλευση, γιατί είπε ότι η συνεκμετάλλευση υπό μία έννοια συζητιέται. Η συνδιαχείριση όμως, και όταν οι Τούρκοι μιλάνε για συνεκμετάλλευση, συνδιαχείριση εννοούν, είναι ουσιαστικά αυτή που μας βάζει de facto και de jure σε δεδικασμένα διχοτόμηση ακόμη και του Αιγαίου. Ναι, δεν θα έλεγα του Αιγαίου. Η διχοτόμηση, η συνδιαχείριση, βέβαια θεωρητικά θα ίσχυε και για το Αιγαίο, διότι η συνδιαχείριση σημαίνει όλας ο θαλάσσιος ο ορυκτός πλούτος να μοιραστεί ανάμεσα στα κράτη. Και αυτό βέβαια θα περιλάμβανε ίσως και την Αίγυπτο, όχι μόνο την Ελλάδα, την Τουρκία και σίγουρα την Κύπρο. Το πρόβλημα με αυτό δεν είναι ότι είναι φοβερά απαράδεκτο, είναι ότι το έχει προτείνει η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών από τα παλιά χρόνια. Πήγανε πρώτα, και το έχω γράψει και αυτό, πήγανε πρώτα στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τότε βέβαια μιλούσανε για συνεκμετάλλευση, διότι η συνεκμετάλλευση είναι κάποιο σημείο που συνορεύουν τα δύο κράτη. Ουσιαστικά αυτοί συζητούσαν συνδιαχείριση. Και πήγανε στον Κωνσταντίνο Καραμαλή να ζητήσει, οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι η ελληνική διαφορά θα λυθεί εφόσον λυθεί το πρόβλημα των υδρογοναθράκων. Εάν μοιραστείτε τους υδρογονάθρακες, λύθηκε ο μπελάς των Αμερικανών στην Ανατολική Μεσόγειο. Την ξεκίνησαν με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και το αρνήθηκε. Αργότερα πήγαν στον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος επίσης το αρνήθηκε, και κάθε φορά και με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και με τον Ανδρέα Παπανδρέου είχαν ενοχληθεί. Και η θέση που έχω εγώ σήμερα είναι ότι υπάρχει μια πιθανότητα αυτό να συζητείτε, διότι ο αριστερός φοιτητής Τσίπρας που πέταγε πέτρες στην Αμερικάνικη πρεσβεία πριν 20 χρόνια, τώρα είναι ο καλύτερος φίλος του δεξιού κυρίου Τραμπ, ο οποίος του είπε να λύσεις τρία πράγματα: το μακεδονικό, την ελληνοτουρκική διαφορά και το κυπριακό. Αυτός έλυσε το ένα κατά εντολή των Αμερικανών και υποψιάζουμε ότι προσπαθεί να λύσει και το άλλο. Δεν βλέπω δηλαδή αυτές οι επαφές. Βέβαια όλοι λένε τι μίλαγε δύο ώρες με τον κύριο Ερντογάν. Αυτό τώρα ο καθένας μπορεί να σκεφτεί ό,τι θέλει και πάει, έχει σχέση και αυτό με τα δύο πι, όπως σας είπα, ή είσαι πατριώτης ή είσαι προδότης, και ο καθένας το βλέπει από τη δική του οπτική γωνία. Αλλά νομίζω ότι αυτή η γαλάζια πατρίδα δείχνει ότι πλησιάζουμε περισσότερο σε μια κρίσιμη κατάσταση και θέση, και γι' αυτό ο Φουκαράς, όπως τον αποκαλώ, ο κ. Τσιρώνης, δεν βοήθησε σε αυτή την κουβέντα καθόλου, και φέρνεται ότι πράγματι κάτι συμβαίνει σε σχέση πάλι με την επιθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών να λυθεί η ελληνοτουρκική διαφορά. Θέλω εν κατακλείδη, κύριε Καριώτη, να σας ρωτήσω, επειδή είστε ένας άνθρωπος που φωνάζει για το Καστελόριζο ως νησιωτικό σύμπλεγμα φυσικά από τις αρχές της δεκαετίας του 80, αν απαούλει αυτή τη συζήτηση που με άστοχο τρόπο άνοιξαν όλες οι πολιτικές δυνάμεις στη χώρα, πρέπει να κρατήσουμε κάτι για αυτό το νησιωτικό σύμπλεγμα στο Καστελόριζο, είναι ποιο? Να κρατήσουμε ότι το Καστελόριζο είναι νησί της Ελλάδας και έχει τα ίδια δικαιώματα που έχει οποιοδήποτε νησί στον κόσμο. Διότι ξέρετε, αυτή η κουβέντα μου θυμίζει επίσης ότι κάποιος θα πει, μα πώς είναι δυνατόν η Γαλλία, που είναι ένα μικρό κράτος με λίγη θάλασσα, έχει τη δεύτερη ΑΟΣ στον κόσμο. Διότι έχουν δοθεί πλήρη επίρρεια στα νησιά της στους διάφορους ωκεανούς. Και η θέση που θα μπορούσε κάποιος να έχει και δεν την έχει είναι, μα με συγχωρείτε, πώς αυτοί έχουν πλήρη επίρρεια? Είναι χιλιάδες μίλια μακριά από την
Μητρόπολη. Τη Γαλλία, την ηπειρωτική χώρα. Το ίδιο μπορούσε να λεχθεί για την Αλάσκα. Η Αλάσκα έχει οριοθετήσει την ΑΟΣ της με την Ρωσία. Και θα έπρεπε να βρεθεί κάποιος και να πει, κοιτάξτε, η Αλάσκα δεν πρέπει να έχει πλήρη επίρρεια, διότι είναι πολύ μακριά από τον κύριο κορμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά είναι γελία πράγματα που μπορεί να πει κάποιος. Επομένως, δεν είναι επιχείρημα ότι αν δεν είναι στο Αιγαίο το Καστελόριζο, χάνουμε το Καστελόριζο. Νομίζω το ίδιο δεν ισχύει και με τα Φόκλαντ του Ηνωμένου Βασιλείου. Ναι, ακριβώς, σωστό. Μάλιστα. Μπορείτε να πάτε να βρείτε πολλές ιστορίες τέτοιες. Άρα, κύριε Καριώτη, επιμένετε. Εδώ δεν είναι θέμα γεωγραφίας ως προς την επίρρεια του Καστελορίζου στην ΑΟΣ, και αυτό να το ξεκαθαρίσουμε από τους γεωγραφικούς όρους. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνομιλία σήμερα το πρωί. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, ευχαριστώ.